Η κυρία Μαριάννα Τεγογιάννη, που είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι και πολύ νέο, και λέει, μα τώρα εγώ μετά τον Ξανθούλη, τι να βγω να πω εγώ μετά τον Ξανθούλη, αλλά της έδωσα την ευχή όταν θα φτάσει στην ηλικία του Ξανθούλη, να μπορούμε όλοι να μιλούμε με τόσο σεβασμό και θαυμασμό και εκτίμηση και να την αποθεώνουμε όπως κάνουμε κάθε φορά που έχουμε απέναντί μας τον Ξανθούλη. Σας δείχνω τα βιβλία της με τη σειρά που βγήκαν. Περιπέτεια στο βουνό των Φεγγαρολούλουδων. Το πρώτο της, από την κόκκινη κλωστή δεμένη, τον εκδοτικό ήχο που έχει εκδώσει όλα της τα βιβλία. Ο χορός των Ντόρεμι. Αυτό είναι το πρώτο, σας διακόπτω. Αυτό είναι το πρώτο, τα κράτησα εγώ λάθος. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να τα διαβάσετε, να τα διαβάσουν τα παιδιά σας. Λοιπόν, εγώ ότι έχω δώσει την ανιψιά μου από την κόκκινη κλωστή δεμένη, το διαβάζει και το ξαναδιαβάζει και είναι ενθουσιασμένη. Τώρα ετοιμάζομαι να της πάω το καινούριο. Το για το ταξίδι των παπουτσιών. Έτσι. Το ταξίδι των παπουτσιών. Που είναι και η αφορμή για να συναντηθούμε με τη Μαριάννα Τεγογιάννη. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Καλή χαίρομαι χρονιά. Που σας γνωρίζω. Καλό καλή τάξιδο. Χρονιά. Ευχαριστώ πάρα βιβλίο. Πολύ. Να είστε καλά. Όπως σας είπα και πριν, νιώθω λίγο δέος γιατί προηγουμένως είχα τον κύριο Ξανθούλη. Επομένως, επειδή για μένα είναι αερικό γενικότερα ο κύριος Ξανθούλης. Και για μένα και για πάρα πολλού. Ναι. Έτσι. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσω λίγο με την ώρα. Λοιπόν, σήμερα ήρθα να μιλήσουμε για το ταξίδι των παπουτσιών μου. Τι δώσαμε ζωή σε παπούτσια. Γενικά είμαι λίγο ιδιόρυθμη στους ηρωές μου, γιατί κανένας ηρωάς μου και στα τρία μου βιβλία δεν είναι άνθρωπος. Πάντα χρησιμοποιώ αντικείμενα και δίνω ζωή και πνοή σε αντικείμενα, γιατί έχουν κάτι να μου δώσουν, θεωρώ. Πόσο μάλλον τα παπούτσια. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος που χρησιμοποίησα τα παπούτσια, γιατί αν το καλοσκεφτούμε λιγάκι, χωρίς τα παπουτσάκια δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Ο δρόμος της ζωής μας είναι μεγάλος, είναι φαρδής, είναι πλατής, είναι δύσκολος, είναι δύσβατος, επομένως χωρίς παπούτσια είναι δύσκολο να προχωρήσουμε και να μην πληγιάσουμε τα ποδαράκια μας. Άρα λοιπόν τα παπουτσάκια ήταν ο λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο. Για μένα τα παπούτσια μου είναι οι γονείς μου. Για κάποιο άλλο παιδάκι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, παππούδες τους, οι θείοι τους, τα αδέρφια τους. Όπως θέλει μπορεί να το εκλάβει το κάθε παιδί. Επομένως, οι ήρωες των δικών μου χρόνων, των δικών μου βιβλίων είναι οι γονείς μου συγκεκριμένα, γι' αυτό και το αφιερώνω σε αυτούς. Είναι τα παπούτσια μου που με βοηθούν να μην με πληγιάζουν. Πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ τρυφερό. Ναι. Τα μάτια σας είναι υγρά πάντα ή τώρα έχουν υγρανθεί περισσότερο? Τα μάτια μου γενικότερα είναι υγρά όταν μιλάω για παιδιά. Όταν μπαίνω, χαμηλώνω, γιατί το να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρούν οι περισσότεροι λανθασμένα ότι εντάξει, τώρα τη γράφει παραμυθάκια. Εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να γράφεις για μικρά παιδιά βιβλία. Σύμφωνοι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που τα γράφουν σε ένα απόγευμα. Χωρίς να σημαίνει ότι και αν το γράψεις σε ένα απόγευμα δεν είναι καλό δεν το αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία αν θα το γράψεις μέσα σε μία ώρα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι και κάποιοι που το κάνουν στο πόδι. Μια και μιλούμε για παπούτσια. Ναι. Και αυτό μπορεί, ξέρετε, να έχει απογοητεύσει κάποιους ανθρώπους, να μου πέσει σε τέτοια βιβλία. Θα μου πείτε στα μυθιστορήματα των ενηλίκων, στη λογοτεχνία των ενηλίκων δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές, ίσως περισσότερες. Κοιτάξτε να δείτε. Στα βιβλία των ενηλίκων δεν υπάρχει κόψιμο, δεν υπάρχει... Για να το θέσω διαφορετικά, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στη γλώσσα σου και στη γραφή σου όσον αφορά αναγνωστικό κοινό που είναι τα παιδιά. Γιατί δυστυχώς στις μέρες μας βγαίνουν ακόμα και σήμερα επικίνδυνοι τίτλοι προς τα έξω, δηλαδή επικίνδυνα βιβλία για παιδιά, νοηματικά και ούτω καθεξής, λεκτικά. Εγώ προσέχω πάρα πολύ τη γλώσσα μου. Πάρα πολύ αυτό που θέλω να βγάλω και γράφω και πολύ υπόγεια. Και είμαι και μεγαλύτερη κλέφτρα των παιδιών. Γιατί περισσότεροι με ρωτούν από πού βρίσκεις τις ιδέες, από πού εμπνεύεις κτλ. Εμπνέομαι από τα μικρά παιδιά, φουγκράζομαι, χαμηλώνω και κλέβω τις ιδέες. Υπάρχουν παιδιά στην. Υπάρχουν δύο παιδιά βιολογικά. Ναι, 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 βιολογικά δύο παιδιά και υπάρχουν και τα παιδιά από κόσμο. Έχετε δύο παιδιά. Ναι, ναι. Έχω δύο παιδιά ηλικία. Είναι και μεγάλος ο γιος μου. Ο γιος μου είναι δεύτερη γυμνασίου. Είναι ο σύζυγος. Όχι. Βλέπω έναν κύριο τώρα και εγώ στο βάθος, στα πιο σκοτεινά του πλατό. Ναι, εγώ ναι. Το ρωτώ. Φύλακας άγγελος. Έχω ένα γιο δεύτερα γυμνασίου και έχω και μια κόρη που πηγαίνει πέμπτη δημοτικού. Ωραίο. Επομένως έχω πιάσει λίγο το πνεύμα τους.
Αλλά γενικότερα όταν μιλάω για το παιδικό βιβλίο, μιλάω για το παραμύθι, υγρένονται τα μάτια μου γιατί κάνω εικόνα ότι αυτή τη στιγμή απέναντί μου μιλάω σε ένα μικρό παιδί. Και μ' αρέσει να χαμηλώνω. Μ' αρέσει να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Δηλαδή, μέσα μου γίνομαι κι εγώ ίδια παιδί. Άσε που για να γράψω θα πρέπει να γίνω παιδί. Είμαι δηλαδή της άποψης ότι για να γράψει και παιδιά πρέπει να γίνεις παιδί. Έτσι. Παιδί σε παιδί απευθύνεται. Δεν λοιπόν, επειδή αυτό το υπέροχο βιβλίο με τα δύο γέρικα αθλητικά παπούτσια θέλουμε να φτάσει σε κάποιους, μακάρι να πήγαινε σε όλους, αλλά και οι υπόλοιποι, ξέρετε, είναι προσιτό πάντα και είναι ωραίο το παιδικό βιβλίο. Εγώ καμαρώνω πάρα πολύ που η ανιψιά μου διαβάζει. Τρία βιβλία για τους τρεις πρώτους από αυτό το ταξίδι των παπουτσιών της Μαριάννα Στεγογιάννη. Θα είναι δικά σας, τις επόμενες μέρες θα τα έχουμε για να τα πάρετε. Πολύ και χαίρομαι. Τι γίνεται με το ταξίδι αυτών λοιπόν, των παπούτσιων. Λοιπόν, αυτό το παπούτσι έχουμε δύο γέρικα αθλητικά παπούτσια. Δεν είναι απλά γέρικα αθλητικά παπούτσια, είναι παλέμαχοι μαραθωνοδρόμοι με πολλά ολυμπιακά μετάλλια στο ενεργητικό okay. Για τρίτη φορά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, βγαίνει από την κόκκινη κλωστή δεμένη. Mm-hmm. Μεγάλο ευχαριστώ στην εκδότριά μου την Κατερίνα την Καρατζά. Μεγάλο ευχαριστώ στην Αντωνέτα την Κότση που έκανε την επιμέλεια. Τεράστιο ευχαριστώ στην Κριστίνη τη Μενάρη που έκανε την εικονογράφηση και αφουγκράστηκε πλήρως το κείμενό μου και βγήκε αυτή η εξαιρετική δουλειά για μένα. Γιατί ένα παιδικό βιβλίο δεν είναι μόνο συγγραφέας, δουλεύουν πάρα πολύ πίσω από ένα παιδικό βιβλίο για να στηθεί σε ένα αρά βιβλιοπωλείο. Τώρα, η ιστορία ενός βιβλίου. Η ιστορία του συγκεκριμένου μάλλον βιβλίου έχει να κάνει με αυτά τα δύο γέρικα παπουτσάκια. Τα οποία παπουτσάκια με τα χρόνια υπάρχει τριβή. Κάποια στιγμή τσακώνονται σαν ζευγάρι που είναι. Είναι ο κεραυνός, είναι και η αστραπή. Κάποια στιγμή σαν ζευγάρι δεν θα τσακωθούν. Γίνεται λοιπόν μια παρεξήγηση μεταξύ τους και αποφασίζει η αστραπή να παρατήσει τον κεραυνό και να σηκωθεί να φύγει. Μάλιστα. Εκείνος το ξανασκέφτηκε. Συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το τέρι του, γιατί δεν έχει μάθει το ένα παπούτσι χωρίς το άλλο παπούτσι, και τρέχει στο κατόπι της, με μία μέρα διαφορά. Επομένως, ξεκινάει η περιπέτειά τους με μία μέρα διαφορά. Δηλαδή, γράφω πρώτα για την αστραπή, γυρνάω πίσω το χρόνο, μιλάω για τον κεραυνό. Ξαναγυρνάω πάλι μία μέρα μπροστά, γράφω για την αστραπή. Και με κάποιο μαγικό τρόπο, που φυσικά ο μαγικός τρόπος τι άλλο θα ήταν, ένα παιδί, που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ιστορία. Θα τους ενώσει. Α, τι φτάνει. Φτάνει, περνάνε πάρα πολλές περιπέτειες. Με την παρέμβαση του παιδιού. Με λοιπόν, την παρέμβαση του παιδιού, ναι. Το ταξίδι των παπουτσιών από την κόκκινη κλωστή δεμένη της Μαριάννα Στεγογιάννη. Ευχαριστώ θερμά. Και καλό ευχαριστώ, τάξιδο το βιβλίο. Να είστε καλά. Θα συναντηθούμε πρώτα Θεός στο Βόλο. Πότε θα βρίσκομαι έρχεσαι. Στο Φεστιβάλ Βόλου που θα γίνει νομίζω τον Απρίλιο 19-22. Βεβαίως. Κατάγομαι κιόλας από τη Θεσσαλία. Αγαπώ ιδιαίτερα τη Θεσσαλία, οι θύμισές μου είναι εκεί και θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε ξανά τότε, θα σας τα θυμίσουμε. Ωραία.